πεις ποτέ δεν εκτελούνταν για κτίρια υποκατάληψη και τώρα εκτελούνται γιατί απλώς η αστυνομία παίρνει την εντολή. Και αυτό δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Αδύνατη και εσείς εντολή. Θα σας θυμίσω ότι έγινε και ένωση καταλήψεων και το 18 και το 19. Τους τελευταίους μήνες του 18, 3 και του 19, που εγώ ήμουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 5. Το ερώτημα είναι, ενδεχομένως, το επόμενο δικό σας, αν είναι αρκετές. Και βεβαίως υπάρχουν και εκενώσεις καταλήψεων και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, εκτός από την Αττική, τα οποία έγιναν... Κοιτάξτε, δηλαδή, αν τους αδειάζετε το πρωί και τώρα, την επόμενη μέρα ξαναπάνε... Γι' αυτό πρέπει να η μεγάλη συζήτηση για τα θέματα της ασφάλειας νομίζω ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, τα θέματα της ασφάλειας δεν είναι θέματα της αστυνομίας αποκλειστικά. Mm. Η αστυνομία βεβαίως έχει τον κατασταλτικό ρόλο. Ωστόσο, αυτό που λέτε και εσείς, δηλαδή υπάρχει και τον προληπτικό. Και προληπτικό βεβαίως, αλλά όχι τον αποκλειστικό. Ναι. Εμφανής αστυνόμευση. Σχέδιο Περσέας, το οποίο υλοποιήθηκε από τον ημερών μας, καταργήθηκε την πρώτη μέρα της ανάληψης της νέας κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι τα πράγματα σχέδιο τώρα, όπως τα έχει κάνει ο Χρυσοχοΐδης, πάνε χειρότερα από ό,τι όταν ήταν με εσάς? Κοιτάξτε, από το πρώτο τα δείγμα, πράγματα των δεν υπάρχουν μηνών. Πρώτα δείγματα, διότι προς το παρόν έχουμε εκενώσεις καταλήψεις όπου διαμένουν μετανάστες και πρόσφυγες. Δεν είναι αυτό το θέμα νόμος και τάξη. Το θέμα νόμος και τάξη είναι ναρκωτικά, παραεμπόριο, κυκλώματα, μεγάλα κυκλώματα, όχι οι τελευταίοι που κυκλοφορούν στα εξάρχεια, τους οποίους συλλαμβάνει σήμερα και αύριο, υπάρχουν ήδη πλάσοι. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά είναι... Τα εξάρχεια είναι θέμα ασφάλειας ή όχι? Στα εξάρχεια είναι και θέμα ασφάλειας, βεβαίως. Mm-hmm. Και βεβαίως οι πρόσφυγες δεν είναι το πρώτο το οποίο έχεις να αντιμετωπίσεις. Αντιμετωπίζεις εκεί που πραγματικά θα πας και θα έχεις και ευρήματα. Υπάρχει και ιεράρχηση. Πατούσε στα εξάρχεια, κυνηγούσε τα κυκλώματα ναρκωτικών. Πάρα πολλές εξαρθρώσεις μεγάλων κυκλωμάτων, τα οποία δεν έπαιρναν και αντιστοίχως το φως της δημοσιότητας, χωρίς κάμερες. Με την έννοια ότι η δουλειά της αστυνομίας δεν είναι φαντεζή, δεν είναι παίρνω τις κάμερες και κάνω επιχειρήσεις, διότι πρώτον έχω... Αλλά γίνονταν αυτές οι επιχειρήσεις. Προφανώς και γινόταν και με οργανωμένο σχέδιο και πάντα, ξέρετε ποιο είναι το κλειδί, η σχέση κόστους-κέρδους, το οποίο η ελληνική αστυνομία είναι σε θέση να το μετράει πάρα πολύ με ακρίβεια. Και βεβαίως παρακολουθείς, βλέπεις τι συμβαίνει, βλέπεις που αξίζει τον κόπο να πας, βλέπεις που πρέπει να πας αργότερα. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία ανακοινώνονται και γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι δημοσίως για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις αστυνομίας είναι επικοινωνιακό παιχνίδι. Όταν η πρώτη αντιμετώπιση στα εξάρχεια είναι το ζήτημα των προσφύγων, ναι, είναι επικοινωνιακό. Γιάννη. Πάρτε και μετρήστε τις επιχειρήσεις. Μετρήστε τις, είναι στο διαδίκτυο, στο site της αστυνομίας, τις επιχειρήσεις των τελευταίων ετών και τα πολύ σοβαρά αποτελέσματα τα οποία είχαμε σε εξαρθρώσεις ουσιαστικής παραβατικότητας. Έτσι όπως το λέτε όμως, είναι σαν ο Χρυσοχοΐδης να κυνηγάει τους πρόσφυγες και εσείς κυνηγούσατε τους ναρκέμπορους. Αυτό είναι. Αρκετά. Λοιπόν, κοιτά, αρκετά μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Εγώ δεν είπα ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκλειστικά στρέφεται τις πρόσφυγες, όμως για να ικανοποιήσει το επικοινωνιακό αφήγημα της νέας κυβέρνησης, της ταχύτητας, της αποτελεσματικότητας, της αυτό το οποίο στείνεται, εκεί τα μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Τρώει από τα έτοιμα και Χρυσοχοΐδης εμέσως. Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία έχει συνέχεια και οι επιχειρήσεις τις έχουν συνέχεια σε μεγάλο βαθμό. Έλεγα, άρα δεν υπάρχει... Είναι άλλο το θέμα της πολιτικής ηγεσίας, είναι άλλο το θέμα της επιχειρησιακής και της φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας. Τα οποία επί των δικών μας ημερών ήταν σαφώς διαχωρισμένα. Ναι. Δηλαδή, ο υπουργός στο επιχειρησιακό δεν λέει αυτός, κάντε αυτό, λέει η αστυνομία τα σχέδιά της και ο υπουργός. Πάντως έχετε δει τη δημοφιλία που έχει ο Χρυσοχοΐδης. Κοιτάξτε. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πρώτος υπουργός. Θα σας θυμίσω το εξής. Τσαντίζονται και οι δεξί με αυτό βέβαια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχω συζητήσει και με δημοσκόπους και για αυτές τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θα σας θυμίσω να δείτε τα νούμερα των 3 μηνών διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Θα σας θυμίσω αυτό. Κάντε μία σύγκριση να δείτε ότι ήταν ψηλότερα ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, και από ό,τι εμφανίζεται σήμερα ο Μητσοτάκης και διάφοροι υπουργοί με την έννοια της πιο μεγάλης επικοινωνιακής προβολής κτλ. Τα ουσιαστικά αποτελέσματα θα τα δούμε... Πρέπει να σας πω ότι δεν έχει βγει πουθενά ο Χρυσοχοΐδης. Δεν λέω όχι, αλλά αφού το αφήγημα... Όχι, το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Το αφήγημα, ξέρετε, της ασφάλειας, το οποίο παίζει ως δεύτερο θέμα ατζέντας στη Νέα Δημοκρατία σε όλη τη διάρκεια την προεκλογική και όταν εμφανίζεσαι και κάνεις και μια επικοινωνιακή επιχείρηση, προφανώς
Άρα εσείς λέτε. Συγγνώμη, απλά να δούμε αν αποκαθίσταται η γνωμότητα. Επομένως δεν είναι θέμα Χρυσοχοίδη. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά. Δεν είναι θέμα εντολών Χρυσοχοίδη. Να σας πω, πιστεύετε ότι υπήρξε ποτέ υπουργός ο οποίος είπε στην αστυνομία μην πάει να πιάσει τον κακό? Πιστεύετε αυτό το πράγμα? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό το οποίο απέδιδαν και σε μένα. Ότι εγώ εμπόδιζα την ελληνική αστυνομία. Αυτό δεν σας λέγανε. Ναι, κάποιοι το λέγανε. Οι συνδικαλιστές αστυνομία. Εντάξει, συνδικαλιστές αστυνομία. Οι οποίοι λέγανε δεν έχουμε εντολή να μπούμε στα εξάρια. Οι οποίοι συνδικαλιστές δεν έχουν εντολή γιατί δεν εργάζονται όπως σας είπα. Προφανώς δεν έχουν εντολή. Άρα εσείς δίνατε, δίνατε εντολή στην αστυνομία, μπείτε μέσα, καθαρίστε τα εξάρχεια και οι αστυνομικοί λέγαν όχι. Όχι, ακολουθούσαμε ένα σχέδιο το οποίο ήταν με βήματα συντονισμένα και προγραμματισμένα. Θα σας θυμίσω ότι αν δείτε ανά μήνα επιχειρήσεις τα εξάρχεια επί δικών μου ημερών θα δείτε πολλές. Να πάμε σε ένα παράδειγμα, δηλαδή, κυρία Γεροβασίλη. Η ΑΣΟΕ και η κατάσταση που επικρατούσε έξω τώρα καθάρισε. Πριν 3 μήνες δεν ήταν έτσι, πριν 4 δεν ήταν έτσι, πριν 6 δεν ήταν έτσι. Γιατί? Γιατί? Με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάει. Προφανώς και δεν είχαμε είναι πάει, έτσι, ναι. Θα σας πω. Θα σας θυμίσω τη Θεσσαλονίκη και ποιος μπήκε όχι, και σταμάτησε. Όχι, να μπείτε για την ΑΣΟΕ, θα σας πω. Επιχειρήσεις στο παραεμπόριο θα τις βρείτε, σας είπα, που για να μην τις αναλύουμε τώρα. Και ΑΣΟΕ και πέριξα ΑΣΟΕ, αλλά και στα σπίτια, εκεί που ήταν κρυμμένα τα εμπορεύματα. Σωστά. Η επιχείρηση που έγινε προχθές στην ΑΣΟΕ, που υποτίθεται ότι μπήκαν στο προάβλιο και βρήκαν. Δεν είναι στο προάβλιο, είναι στο υπόγειο. Δεν μπήκαν στο υπόγειο. Mm-hmm. Το εμπόρευμα είναι στο υπόγειο της ΑΣΟΕ. Μπήκαν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω εγώ. Δεν μπήκαν λοιπόν, στο υπόγειο. Μπήκαν φυσικά, στο προάβλιο και δεν μπήκαν στο προάβλιο. Στο προάβλιο τι να κάνουν. Μα εδώ υποτίθηκαν και τον εγκέφαλο, το μεγαλέμπορο υποτίθηκαν. Πιάσανε σε μια αποθήκη που είχε κάπου εδώ, το κερατσίνι. Κερατσίνι. Βεβαίως, διότι παρακολουθήσανε εκεί ναι. Και πάνε και πιάνει τον εγκέφαλο. Εκεί θέλω να καταλήξω, το οποίο το κάναμε γιατί και εμείς. Γιατί δεν είχε γίνει πριν 6 μήνες, αυτό ρωτάμε. Είχε βελτιωθεί η κατάσταση στην ΑΣΟΕ πολύ, στο Μοναστηράκι πολύ, πέρα εξυνομικής πολύ, γύρω από το Δημαρχείο πολύ. Είχε βελτιωθεί η κατάσταση. Με ορατά αποτελέσματα, εμένα προσωπικά πήγαινε να μου το έλεγαν οι κάτοικοι για να πάρω και το feedback των δράσεων της αστυνομίας. Mm-hmm. Και με εμφανή αστυνόμευση, την οποία εφαρμόσαμε από πριν. Άβατο και υπουργείας του κυρίου Τόσκα δεν υπήρχε? Όχι. Όχι. Όχι και αποδεικνύεται και σας είπα μπορείτε να ανατρέξετε τα στοιχεία και να τα βρείτε όλα. Άβατο δεν υπήρξε επιχειρήσεις και στην πλατεία Εξαρχείων γιατί πρέπει να πάμε και, και σε καταλήψεις, οι οποίες έγιναν επί των ημερών μας. Θέλω να πω όμως ότι αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να είναι το θέμα της συζήτησης, ότι η ασφάλεια δεν είναι θέμα μόνο της αστυνομίας και ότι η ασφάλεια και η δημοκρατία δεν είναι αντίπαλες έννοιες. Είναι διαρκής μάχη να το ισορροπείς. Την ασφάλεια και τη δημοκρατία. Όποιος όμως δρά υπέρ της μίας ή της άλλης χωρίς να προσπαθεί να το ισορροπεί, δεν θα έχει τα αποτελέσματα τα επιθυμητά. Ναι. Έλα, το θέμα, εγώ καταλαβαίνω πάντως γιατί υπάρχει μια κριτική στον κύριο Χρυσοχοίδη. Έτσι, στο επίπεδο της ιεράρχησης. Στα κανονικά κράτη, συγγνώμη, δεν είναι το θέμα ασφάλεια και δημοκρατία. Παντού τίθεται το θέμα. Όχι, το ένα είναι μαζί με το άλλο. Πώς θα γίνει? Στην Αμερική του Τραμπ είναι μαζί. Που πυροβολούν τους μαύρους στον δρόμο. Καλά, δεν κυκλοφορούν. Δεν κυκλοφορούν όλοι έξω και πυροβολούν ένα μαύρο. Όχι, θέλω να σας πω ότι είναι θέμα συζήτησης. Θέμα συζήτησης είναι. Αλλά καθένα, μαζί πάει η δημοκρατία με την ασφάλεια. Θα πρέπει να πάει μαζί μα και θα πρέπει η πολιτική ηγεσία κάθε φορά να το έχει υπόψη. Δεν είναι ταυτόσιμες έννοιες κατά ανάγκη. Προσπαθεί ο Γιάννης να πει κάτι που δεν έχουμε αφήσει. Ο νόμος εντάξει αστυνομοκρατούμενη πόλη για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, με συγχωρείτε, αλλά δεν ισορροπεί τα θέματα δημοκρατίας και ασφάλειας. Ωραία. Εγώ καλύφθηκα πλήρως. Να πάμε στην Νοβάρτης. Όχι, στην Νοβάρτης θα πάμε μετά. Ωραία, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι θέμα ιεράρχησης, από ό,τι σας λέει η κυρία Γεροβασίλη. Δηλαδή, ασκεί μια κριτική στο πώς ιεραρχεί τα θέματα της αποκατάστασης της τάξης ο κύριος Χρυσοχοίδης. Γιατί και το θέμα αυτό που λέτε με τους μετανάστες είναι θέμα. Δεν είναι να το βάλουμε σε μια ζυγαριά και να πούμε «Α, πηγαίνει εκεί και δεν πηγαίνει κάπου αλλού». Προφανώς και δεν φταίνε οι μετανάστες, έτσι, γιατί με κάποιο τρόπο βρέθηκαν εκεί και να ψάξουμε να βρούμε και με ποιο τρόπο βρέθηκαν εκεί. Και αν δεν μπορεί να φανταστώ ότι ήρθαν κάποιοι από τη Μυτιλίνη και ανακαλύψανε ψάχναν ένα νεοκλασικό κάπου στο κέντρο της Αθήνας και λένε «Α, θα μπούμε εδώ». Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Καλώς ήλθατε στο πιο αδύναμο κρικό. Το πολυσυζητημένο και πολυαναμενόμενο παιχνίδι γνώσεων έρχεται στον Sky. 8 παίχτες, οι 7 θα φύγουν με άδεια χέρια. Ρολόι! Για Δευτέρα.